Με θυελώδης ανέμους εντάσσεως σε Νέα Μποφόρ έγινε η ρήψη του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του Ηρακλείου μπροστά από το λιμεναρχείο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Δημάρχου Ηρακλείου, εκκλησιαστικών αρχών, βουλευτών και τοπικών φορέων. Ο επίσκοπος Κνωσού τέλεσε τον αγιασμό, ενώ 12 ήταν οι τολμηροί που αψήφισαν το τσουκτερό κρύο και έπεσαν στα παγωμένα νερά του λιμανιού για να πιάσουν το σταυρό, σημάδι ευλογίας και καλοτυχίας. Ο Αλέξανδρος Κολοβός έπιασε πρώτος το σταυρό. Παιδιά, εγώ καθαρά για το καλό έπεσα, όπως και κάθε χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια βασικά. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλους, χρόνια πολλά. Και κουράγιο σε όλες τις οικογένειες, στους δύσκολους χειρούς που περνάμε. Μηνύματα αγάπης και ελπίδας έστειλε ο επίσκοπος Κνωσού Πρόδρομος, ο οποίος ευχήθηκε στους πολίτες να είναι καλοφωτισμένοι και να μην τους φοβίζει καμία τρικυμία της ζωής. Θέλω να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους αυτούς τους τολμηρούς συντοπίτες μας, τα τολμηρά παιδιά που έπεσαν παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες για να ανασύρουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό από τα ταραγμένα ύδατα. Ξέρετε, έρχεται να δώσει ένα συμβολισμό αυτή η μέρα επιπλέον, ότι ο Χριστός φωτίζει και τα πιο ταραγμένα αυτής της ζωής. Και γι' αυτό θέλω να δώσω ένα μήνυμα αγάπης και ελπίδος προς όλους και να ευχηθώ να είμαστε γεροί, να είμαστε καλοφώτιστοι, φωτισμένοι και ελπιδοφόροι και να μην μας φοβίζει καμιά τρικυμία της ζωής. Οι καλοί καπετάνοι στις τρικυμίες φαίνονται. Χρόνια πολλά σε όλους. Στην τελετή αγιασμού είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας με τους βουτυχτάδες να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο κρατώντας τη γαλανόλευκη. Είχαμε λάβει εγκαίρως όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του κοινού που είχε αποφασίσει να λάβει την φώτιση άνοντας το Σταυρό σήμερα με πάρα πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ανέμους εντάσσεως σε Νέα Μποφόρ μέσα στο λιμάνι. Με δίτες, με ναυαγωστικές σχολές και σε επιφυλακή σκάφη διασωστικά. Εντυπωσιακές οι εικόνες αγιασμού των υδάτων στον Ιδρύο Κρήτης, όπου κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είχαμε σε όλες τις μέρες των γιορτών το θέαμα του Άγιου Βασίλη και της Γοργόνας και σήμερα ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις με τα Θεοφάνεια. Δικές εικόνες. Πάρα πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Πολύ ωραία. Όλα πολύ ωραία ήταν η κοπέλα μου. Όλα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. Χρόνια πολλά σε όλους. Τα Άγια Θεοφάνεια να δίνει υγεία και φώτιση σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ περισσότερο. Το ενεδρίο, τα ψάρια. Τέλεια, όλα τέλεια. Χρόνια πολλά και πάλι. Νίκο, μίσορι. Τα ψάρια. Μιχελώνα. Ναι, χρόνια πολλά. Μ' αρέσει και ο Δίτης, τα ψάρια, όλα. Δίτης βούτυξε να πιάσει το σταυρό και να λάβει την ευλογία του, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες σε μικρούς και μεγάλους, στη πανοραμική δεξαμενή, με τα μαγιάτικα, τα φαγκριά, τους αργούς, τις τσιπούρες, τους δροφούς και με τη χελώνα να κλέβει τις εντυπώσεις. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Σας άρεσε το θέαμα? Ναι! Τι σας άρεσε περισσότερο? Όλα! Όλα, δεν μπορώ κάτι να διαλέξω. Ο Δίτς! Τα ψάρια σας αρέσει? Ναι! Χελώνα? Ναι! Τον αγιασμό των υδάτων στον Ιδρύο Κρήτης τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.